ευλογητός ο Θεός μου πάντοτε νύν και είχε σε όνος των αιών. Αμήν. Του Κυρίου δεηθώμα, Κύριε ελέησον, Κύριε Θεός ημών, δημιουργία του κόσμου, χωριέ της ζωής και της αυρέ πάντων αγαθών. Ευλόγησον τους πλακούντας τούτους. Όνοι δούλοι σου προετοίμασαν και προέθηκαν στη μη και μνήμη του Αγίου Πατρός ημών, Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου της Αρίας του Ουρανοφάντρος του Μεγάλου. Αγίεσον τους μεταλαμβάνουν σε αυτού χάρη αυτή η υγεία ψυχής και σώματος. Κατέθνουν προς τους υφαίρους και βάζουν τα έργα των χειρών αυτών. Πρίθυ να καθίσει τη ζωή αυτών, παράσκονται αυτή και παντή το κόσμο, το ερχόμενο έτος σωτήρων και ειρηνικών, πρεσβή τη υπεραγία Θεοτόπου, τον Αγίου Παντοσμού Βασιλείου του Μεγάλου και πάνω των Αγίων. Αμήν. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χρόνια και πολλά και ευλογημένα και καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Μπουνάλ. Συντάτου Μνητζό. Έλα, πρόεδρε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Εύχομαι το 2014 να σας δίνει υγεία, ευτυχία στις δύσκολες μέρες που περνάμε, να είναι πιο δημιουργικό και πιο παραγωγικό και με υγεία. Ευχαριστώ τους προσκεκλημένους, επίσημους προσκεκλημένους που τιμάν με την παρουσία τους αυτή την εκδήλωση. Κυρίες και κύριοι, σας καλημερίζω και σας εύχομαι υγεία και ευτυχία. Ο Σύλλογος και γενικά οι Σύλλογοι, όπως θα γνωρίζετε όλοι, είναι εθελοντισμός. Ό,τι κάνουμε εδώ πέρα και ό,τι κάνετε είναι όλα εθελοντικά. Εγώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πατριώτες μας και φίλους που αγαπάνε το σύλλογό μας. Για το διάστημα αυτό που είμαι στη θέση αυτή, είχα την απεριόριστη στήριξη σε κάθε βήμα για το καλό του συλλόγου. Και αυτή είναι ο αντιδήμαρχος κύριος Παπαζής Αναστάσεως, ο κύριος Βιακόπουλος, ο πρόεδρος της ΔΕΑΚ κύριος Μπουσνάκης, η πρόεδρος που κάναμε και φίλους κοντά με αυτούς όπως ο κύριος Μπερεδήμας, η κυρία πρόεδρος τοπικού, ο κύριος Ρουκάς Δημήτρης που είναι στην περιφέρεια. Αποκτήσαμε κάποιους φίλους που στηρίζουν τις προσπάθειες του συλλόγου μας και της διοικήσεως. Εγώ τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, διότι όλο αυτό το διάστημα είχα από την πλευρά τους σε όλες τις εκδηλώσεις που δημιουργήσαμε και κύριες εκδηλώσεις είχαμε το Πανελλήνιο Αντάγωμα που ήταν ένα μεγάλο γεγονός για την πόλη μας, με την εκπομπή το 4Ε που πραγματοποιήσαμε στη στέγη του συλλόγου και στη γυναίτηρά μας στον Κοκκινοπλό, με την αδερφοποίηση που κάναμε με το Σύλλογο Κριτών του Ξαθέρι, με το οποίο ενώσαμε δύο ιστορικά σημεία της Ελλάδος, τον Ξακουστό σε όλους Όλυμπο και την πασίγνωστη και λεβεντογέντα Κρήτη και μας συνδέουν και σύμφωνα με τη μυθολογία και άλλα περιστατικά με αυτό το μέρος. Από ό,τι λέει και η μυθολογία μας, ότι ο Δίας γεννήθηκε και πρωτογαλατίστηκε στην Κρήτη, αλλά ήρθε και εγκαταστάθηκε στον Όλυμπο. Όσο για το Σύλλογο και για τη διοίκησή μας, ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη της διοίκησης που όλο αυτό το διάστημα με στηρίξαν με τον κάθε τρόπο που μπορούσε ο καθένας και προχωράμε ακόμα και σήμερα ζωηρά και ζωντανά. Δεν μας πτωεί τίποτα. Η συνέχεια του Συλλόγου και των προκατόχων μας αλλά και η δικιά μας πιστεύω ότι ανταπεξέλθεται στην ιστορία και στο όνομα που λέγεται Κοκκινοπλός. Και αυτό πιστεύω ότι επιδιώκουν όλοι. Εγώ όσο για τη διοίκηση, ξέρετε όλοι ότι οι εκδηλώσεις που γίναν είχαμε και ευχάριστα γεγονότα και δυσάρεστα. Και θα θυμάστε πολύ καλά ότι στο διήμερο, το πολιτιστικό διήμερο που πραγματοποιεί κάθε χρόνο ο σύλλογός μας, θέλημα Θεού ήταν να έχουμε την πλήρη αποτυχία, ειδικά το δεύτερο βράδυ που είχαμε λίθος κόσμου. Αλλά ο Θεός δεν μας εγκατέλειψε και κάποιοι άνθρωποι όπως ο κύριος Παπαζής, ο κύριος Μπερεδήμας και πολλοί άλλοι εδώ που είναι παρόντες, εκείνη την άτυχη στιγμή με στηρίξανε,
μαζί και η διοίκηση του συλλόγου, όλα τα μέλη, και πήραμε την απόφαση και πραγματοποιήσαμε στην Εμποροπανήγυρη μία εβδομάδα εκδηλώσεων, όπως γίνεται με ταβέρνα που ήταν εκ μέρους συλλόγου, με αποτέλεσμα να ανταπεξέλθουμε σε κάποια έξοδα που μας συμβήκαν το διήμερο εκείνο. Και κάθισε και στήθηκε ο σύλλογος πάλι όρθιος. Ευχαριστώ όλους εσάς που τιμάτε με την παρουσία σας κάθε προσπάθεια της διοικήσεως και του συλλόγου γενικότερα, γιατί ο σύλλογος δεν είναι ούτε δικός μου, ούτε κανενός. Είναι ολονών μας. Και ευχαριστώ τον επίτιμο πρόεδρο που με τις προσπάθειές του και την τότε διοίκηση και με όλους εσάς που καταφέρα και αγοράστηκε αυτή η στέγη και βρισκόμαστε όλοι εδώ σήμερα. Γιατί οι άλλοι σύλλογοι είτε βρίσκονται σε ενίκια είτε οπουδήποτε αλλού. Όσο για τα θέματα που καίνε, εγώ από την πρώτη μέρα που ανέλαβα είχα βάλει κάποιους στόχους στον εαυτό μου και με τη διοίκηση προχωρήσαμε σε όλα. Καταφέραμε σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε, αλλά με τη βοήθεια όλων των πατριωτών και φίλων, να αναπληρώσουμε κάποια κενά που είχαμε σε θέμα φορεσιών, σε θέμα υπόδησης για τους χορευτές και για τις χορεύτριες. Προσπαθήσαμε δηλαδή να αναπληρώσουμε κάποια ελλείμματα, σύμφωνα και με τη συγκατάθεση του χοροδιδάσκαλό μας του Αθανάσιου Φτεριώτη, και να δίνουμε σήμερα και να παίρνουμε μέρος στην παρελάης με 80 και 100 άτομα αυτόνομα με φορεσές δικές μας. Και όλα αυτά γίναν με την προσπάθεια τη δικιά σας, με τον ιδρώτα το δικό σας. Και όχι μόνο εκ μέρους διοίκησης. Η διοίκηση, κάθε διοίκηση είναι να διαχειρίζεται. Ο κάθε ένας βάζει κάποιους στόχους. Αυτούς βάλαμε εμείς, πιστεύω ένα μεγάλο κενό το αναπληρώνουμε και θα έχουμε και συνέχεια. Γιατί χρειάζονται πολλά στο σύλλογο. Αυτά ήθελα να σας πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας και σε όλες.